Καλησπέρα! Αυτή είναι η καλύτερη μυστική βάση στο Minecraft και μου επιτρέπει να πηγαίνω σε διάφορα μέρη με portals. Αλλά όταν πάω να παρακολουθήσω τους φίλους μου, δεν θα πήγαιναν όλα όπως τα περίμενα. Θα καταφέρω να την κρατήσω κρυφή ή τα παιδιά θα την ανακαλύψουν. Μείνε μέχρι το τέλος για να μάθεις κι εσύ. Και μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like στο βίντεο για να φτάσουμε τα 1 εκατομμύριο likes μέχρι αύριο. Έλα πάνες, έχω να σου δείξω κάτι πολύ σημαντικό. Αμάνε, Σταύρο, αμάνε, έπρεπε να αφήσω τις δουλειές μου τώρα γιατί, τι να μου δείξεις. Τώρα, θα δεις. Λοιπόν, τι, μαγείρεψες τίποτα και θες συγγνώμη? Όχι, σήμερα πήρα ρεπό από τη μαγειρική. Λοιπόν, έχω να σου δείξω κάτι πολύ σημαντικό. Είσαι ο πρώτος που το λέω και... Ναι, γιατί σε εμπιστεύομαι. Έλα μαζί. Α, το ξέρω τι. Τι. Βρήκες την καινούρια ταινία αυτή που δεν μπορούσαμε να βρούμε, τον εκρητικό κύβο 8. Τον εκρητικό κύβο 8. Μα είπαν ότι δεν θα βγάλουν και 8. Ω, ελέος. Τουλάχιστον για τώρα. Λοιπόν, αυτό που έχω τότε κρυμμένο, δεν θα είναι φανταστείς... Είναι στην κουζίνα. Όχι, αυτή τη φορά, δες, συνήθως μπορεί να θυμάσαι ότι την τελευταία μου μυστική βάση ήταν κρυμμένη κάτω από εδώ. Αυτή τη φορά. Α, ναι. Έχω κάτι διαφορετικό. Δεν θα το πιστέψεις. Α, μυστική βάση. Βρε, τότε τι μου το λες, αυτό δεν θα είναι μυστική άμα μου το πεις. Μα, δες, μπορεί να μην είναι μυστική για σένα, γιατί θέλω να το εμπιστευτώ σε σένα. Γιατί θέλω να το μοιραστώ με ένα άτομο. Δεν μπορώ να το κρατάω μυστικό μόνος μου για πολύ καιρό. Καλά. Εντάξει. Ωραία. Πάλε καλά, το πες εμένα που ξέρεις ότι δεν λέω τώρα μυστικά. Εννοείται. Λοιπόν, αυτή τη φορά το έχω κρύψει κάπου καλύτερα. Το έχω κρύψει. Ωραία, γιατί είχαμε στη σοφίτα. Εδώ δεν έχει καμιά μυστική βάση. Αφού είναι η σοφίτα. Κάτσε. Να, ωραία, κάτσε. Θα μαντέψω. Είναι πίσω από αυτό το κουτί. Όχι. Πίσω από εδώ. Όχι, δεν είναι πίσω από αυτά τα κουτιά. Όχι. Πού αυτό είναι, είναι το δεν καλό. Βλέπω τίποτα. Αυτό είναι το καλό. Ότι δεν φαίνεται η είσοδος. Μήπως είναι εδώ. Α, δεν έχει τίποτα ούτε εδώ. Λοιπόν, προσεκτικά. Έλα μαζί μου. Τι, πού πας? Και κοίτα εδώ. Τι είναι αυτό εκεί, τι είναι αυτό? Το βλέπεις? Και αν έρθεις από εδώ, κοίτα, δεν έχει είσοδο. Πού πήγε είσοδος? Τι είναι αυτό, οθόνη είναι? Όχι, είναι μια τεχνολογία που πήρα από τον Νίτζα. Γεια σου Πάνες, κοίτα πίσω. Σταύρο, είναι πολύ ζωντανά τα γραφικά εδώ πέρα, έτσι? Δεν είναι γραφικά, είναι τηλεμεταφορά, κοίτα πίσω σου. Βλέπεις Σταύρο, κουνιάμαι, είσαι στην οθόνη. Δεν είναι οθόνη, είναι πραγματικότητα, δες άμα έρθω κι εγώ τώρα. Οπ. Οχ, πώς. Wow, αυτή είναι όντως η καλύτερη μυστική βάση. Βλέπεις και έχω πάρα πολλά πράγματα. Τι είναι εδώ? Έχεις πιάνο? Ναι, έχω και πιάνο. Παίζεις πιάνο, δεν ξέρω τι παίζεις πιάνο. Που και που παίζω και πιάνο και κλαρίνο. Τέλος πάντων, εδώ τι είναι, αρμόνιο. Και κλασικό πιάνο, έχεις όλα τα πιάνα. Ναι. Όχι, αυτό γιατί είναι ανοιχτό, πρέπει να το κλείσω. Ναι. Από εδώ τι έχει? Μην αγχώνεσαι. Όλα καλά. Κάτσε μισό λεπτό να ανοίξω τα φώτα. Δώσ' μου μισό λεπτάκι. Κάτσε να έρθω εδώ πέρα. Έχει πολύ σκοτάδι. Ναι, κάτσε ένα λεπτό να πατήσω εδώ. Τώρα πολύ καλύτερα. Αλλά έχεις και εδώ μια πόρτα. Όχι, μην κοιτάς πάρα πολύ. Θα στα δείξω ένα-ένα. Δηλαδή έχεις. Δεν είναι μόνο αυτό. Έχεις και άλλα δωμάτια. Όχι, ναι, φυσικά έχω και άλλα δωμάτια. Λοιπόν, αρχικά εδώ πέρα έχω όλα μου τα απαραίτητα πράγματα. Έχω κάποια βιβλία εδώ πέρα. Κάποια που χρησιμοποιώ για βιβλία. Τη μαγειρική. Βαρετά. Κάτι καλύτερο. Α, εδώ πέρα που ζωγραφίζω. Έχω κάποιους πίνακες. Ζωγραφική. Ωραία. Τώρα μην το πεις στο σύμμα αυτό, αλλά άμα δεις εδώ πέρα, έχω αυτόν εδώ το πίνακα από πίσω. Και αυτόν. Και άλλον ένα εδώ πέρα. Οι οποίοι δεν ξέρω, μπορεί να τους αναγνωρίσεις. Αυτός είναι του Van Gogh. Και αυτός είναι του Νταβίντσι, η Μόνα Λίζα. Τα χώρασαν τα λεφτά του σύμμα. Σταύρο, Van Gogh, όχι Van Gogh. Συγγνώμη. Πρέπει να το πεις γαλλικά, Van Gogh. Van Gogh, οκ. Έτσι. Ναι, αυτούς τους πήραμε τα λεφτά του σύμμα. Τώρα μου το πεις. Σιγά με ένα αληθινός αυτός. Του κοστίζει εκατομμύρια, βρε. Καλά, βρε, λες και δεν έχει ο σύμμα εκατομμύρια για να πάρει αυτούς τους πίνακες. Όντως τώρα που το σκέφτομαι, πες να είναι και αληθινή. Τέλος πάντων. Πάμε να δούμε λίγο από εδώ πάλι τα πιάνα. Τι είναι αυτό? Πάνε. Αυτός είναι ο... Κάνε ένα πες με στη τηλεόραση. Γεια σας! Καλησορίσατε σε άλλο ένα επεισόδιο της νέας μας εκπομπής με τον Σταύρο μέσα από την τηλεόραση. Ακριβώς, ναι, δεν είμαστε πουθενά μυστικά.
Και τώρα θέλω να ευχαριστήσω το χορηγό του σημερινού βίντεο, το Yahaha Studio. Το Yahaha Studio είναι μια πλατφόρμα που μπορείς να φτιάξεις ό,τι παιχνίδι θέλεις χωρίς να χρειάζεσαι γνώση από κώδικα. Και όλα αυτά γιατί το Yahaha σου έχει έτοιμα εκατομμύρια assets που μπορείς να βάλεις στο παιχνίδι σου. Εδώ βλέπετε για παράδειγμα ότι με μόνο λίγα κλικς καταφέρνω και αλλάζω χρώμα στον ουρανό. Έτσι, πολύ εύκολα. Τέλειο! Και το καλύτερο είναι ότι μπορείς να παίξεις και με τους φίλους σου, γιατί το Yahaha Studio έχει και multiplayer. Και εννοείται, υπάρχει ολόκληρη σειρά από βίντεο και live streams στο Twitch και στο YouTube της Yahaha, οπότε τσεκάρετε και αυτά τα κανάλια. Οπότε, τι περιμένεις? Πάτα το link που έχω κάτω στην περιγραφή ή κάνε scan το QR code που βλέπεις στην οθόνη σου και δημιούργησε και εσύ το παιχνίδι των ονείρων σου. Ευχαριστώ πολύ τη Yahaha για τη χορηγία και πίσω στο βίντεο. Κάτσε ναι, να πάρω τηλέφωνο τα παιδιά να έρθουν να το δουν. Όχι, κάτσε να το αποτρέψουμε αυτό. Φυσικά και δεν πρέπει να βλέπετε με παρέα. Αυτή, δεν γράφει πουθενά. Αυτό είναι το... Πολύ αληθινή τηλεόραση είναι αυτή. Ναι, είμαστε στο μυστικό επεισόδιο. Μυστικό. Είναι μυστική βάση. Πάρε το πάνω στα παιδιά. Όχι, σιάμαν. Πώς το βρήκες? Δεν μπορώ να αποκαλύψω τις πηγές μου. Έλεος ρε Σιάμαν, σε μένα θα έδειχνε τη μυστική του βάση. Μα ναι Σιάμαν, τώρα εγώ ήθελα να δείξω εδώ πέρα στο μπαν στο... Ποιος κρύβει μυστική βάση στη σοφίτα του? Ακριβώς επειδή είναι η σοφίτα μου, γι' αυτό την κρύβω εκεί πέρα. Δεν μπορώ εγώ με τους ερασιτέχνες εδώ πέρα. Λοιπόν, Σταύρο, δείξε το στο Σιάμαν αφού ήρθε. Άσε με, Μα δε. Όχι, εγώ θέλω να φύγω. Από τις πόρτες εδώ πού να φύγεις τώρα. Όχι. Εκεί είναι η αλήθεια. Πάρα πολύ επικίνδυνο. Τι είναι αυτό εδώ πέρα? Όχι. Πες μου ότι. Τα λέμε. Αυτή είναι πολύ επικίνδυνη. Πάνες. Δεν σου συνιστώ να πας εδώ. Τι είναι εκεί? Εδώ έχει ωραία παραλία. Παραλία. Αυτό είναι πολύ ρούμι. Επικίνδυνο αυτό. Γεια σας, ευχαριστώ πολύ. Όχι. Τα λέμε, εδώ έχει ρούμι. Λοιπόν, Σιάμαν, δεν πρέπει να πάμε εκεί για κανένα λόγο. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Τώρα δεν ξέρω, εντάξει, ο Πάνες είναι. Το έχει πάρα πολύ μεταπεί. Έκλεισε. Όχι. Παγιδεύτηκε ο Πάνες, δεν το πιστεύω. Αμάν, τον τρόμαξες και πήγε τώρα εκεί πέρα. Σταύρο. Ναι. Παιδιά. Είναι ψυχολογικό. Παιδιά, ακούστε με, μην αγχώνεστε. Εγώ είμαι μια χαρά εδώ πέρα. Πάνες, είσαι σίγουρα καλά εκεί, είναι πολύ επικίνδυνα που... Είναι τέλειες οι μυστικές σου βάσεις. Κι άλλο... sorry παιδιά, μου ζητάει μια χαβανέζα να τις κάνω μασάζ. Χαβανέζα. Θα τα πούμε αργότερα. Όχι. Σιάμαν, συγκρατήσω. Άνοιξε, θέλω να πω κι εγώ. Η αλήθεια είναι ότι... ναι, ξέχασα τα κλειδιά για την Μπίλη και... Πάμε να τα βρούμε από εδώ. Σιάμαν. Τι είναι αυτό? Σιάμαν, θέλω να συγκρατηθείς με αυτά που έχω να σου πω. Εδώ έχει το όνομά μου. Ναι, λοιπόν. Ψυχραιμία. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερος διάδρομος της βάσης μου. Ιδιαίτερος διάδρομος και λέει το όνομά μου. Δεν λέει μόνο το όνομά σου, λέει εδώ και του Κοάλα, λέει και του Πάνε. Τι δεν τα κάνω εγώ τα άλλα, εγώ για το δικό μου λέω. Ναι, η αλήθεια είναι ότι... Ωραία, αφού έδιωξες τον Πάνε, θα πρέπει να το πω τουλάχιστον σε ένα άτομο, δεν μπορώ να... Πρόσχετη θα πεις, έχω μαζί μου πάντα αυτό. Δεν νομίζω να είναι. Κάτω πλοκάσια, ναι. Γιατί έχει εδώ μέσα? Ας πούμε ότι έχω τρόπο να μπαίνω στα σπίτια σας. Είσαι κλέφτης? Όχι, δεν είμαι κλέφτης. Τώρα, στα παιδιά. Σιάμαν, έχω μια ιδέα. Θέλεις να περάσουμε καλά σήμερα? Έτσι και λες περνάω καλά κάθε μέρα. Ναι, εννοώ ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πύλες για να παρακολουθήσουμε τα παιδιά. Ωραία, πάμε στο Νίτζα. Να πάμε στο Νίτζα λες? Όχι, στον Κοάλα. Αποφάσισε. Στον Κοάλα. Ωραία, λοιπόν, κάτσε να κλείσω εδώ πέρα. Και πάμε στον Κοάλα, προσεκτικά. Ωραία. Είσαι έτοιμος? Ναι, έτοιμος. Βλέπεις εδώ ότι δεν υπάρχει καμία πύλη, έτσι δεν είναι? Ναι. Αλλά... Ναι. Για... έλα από εδώ, κοίτα.
Βλέπω τον κοάλα. Ακριβώς, ακριβώς. Ησυχία μόνο γιατί μπορεί να μας ακούσει. Πού είναι? Ανάτος, ανάτος. Ησυχία μόνο γιατί. Δεν ξέρεις. Ανάτος, ανάτος, ανάτος. Πίνασα. Αν φάω καλώδι στην κουζίνα μου, ναι, σίγουρα έχω. Τον ακούς καλά, εσύ? Τον ακούω λίγο σιγά, αλλά νομίζω είναι. Είναι πάνω στην τουαλέτα. Κάτι είπε όμως για την κουζίνα, λοιπόν. Τώρα είναι η ευκαιρία μας. Ξέρω, ήταν εμπουγωμένες. Τώρα είναι η ευκαιρία μας. Πάμε. Προσεκτικά. Έχω μπει εγώ. Ωραία. Για να δούμε εδώ πέρα. Τι να κάνουμε όμως εδώ τώρα. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε τον κοάλα, λοιπόν. Έλα εδώ πέρα να δούμε. Τι να τον παρακολουθήσουμε και να μην τον τρομάξουμε. Να τον τρομάξουμε, λες. Ας το σε μένα. Με το ένα, με το δύο, με το τρία. Κόλα, κόλα! Εσύ, αμάν. Τι? Μπού! Τι, α! Τι κάνετε, γιατί με τρομάξατε? Πώς ήρθατε εδώ μέσα? Κανονικά. Από την πόρτα, έτσι δεν είναι, εσύ, αμάν? Από την πόρτα. Την άκουσα ανοιχτή. Α, δεν την άκουσα καν. Τέλος πάντων, δεν πρέπει να χάνω χρόνο. Φάω το καρότο μου και πρέπει να φύγω. Να φύγεις? Γιατί να φύγεις? Έλα εδώ να κάτσουμε. Τι είσαι εδώ, τσάι? Ω, κυρομπογιές, ζωγραφίζεις? Ναι, ζωγράφιζα. Αλλά πρέπει να πάω στη δουλειά μου οπωσδήποτε. Κέρδισα ένα εισιτήριο για... βασικά, δεν θα σας πω τι εισιτήριο κέρδισα. Είναι μυστικό για τον εαυτό μου. Ναι, και έφυγα. Μα, τι εισιτήριο? Τι εισιτήριο, δεν θα σου πω. Είναι μυστικό, Σταύρο. Σήμα μας κλείδωσε μέσα. Σιγά, πάμε από εδώ εμείς. Ισχύει. Λοιπόν, έχω να σου δείξω πολλά πράγματα, Σίαμαν. Νομίζω θα περάσουμε τέλεια σήμερα. Λοιπόν, έλα προσεκτικά εδώ πέρα. Λοιπόν. Έλα από εδώ. Ωραία. Πάλι καλά που δεν είδε τη μυστική την είσοδο. Πόρτα. Έλα. Πάλι καλά που δεν είδε τη μυστική είσοδο. Λοιπόν. Δεν βλέπει καλά από άλλα. Για έλα εδώ. Λοιπόν, πρωτού πάμε σε κάτι άλλο, θέλω να σου δείξω αυτό το τρενάκι. Τι να το κάνω το τρενάκι? Εντάξει, δες, αυτό το τρενάκι μπορεί να μην φαίνεται σαν κάτι πάρα πολύ. Να πάρε εδώ μέσα από το σεντούκι το τρενάκι και δοκίμασε άμα θέλεις. Από το chest εκεί, ναι, πάρε εδώ από το chest και δοκίμασε το τρενάκι να μου πεις. Τι είναι αυτό εδώ? Τι είναι τώρα αυτό? Ένα τρενάκι, δοκίμασε, πες. Τρενάκι είναι αυτό? Μα αυτό το έχουμε με τον μπάνες για να μαζεύουμε χρυσό. Για να μαζεύετε χρυσό? Ναι, βάζουμε το chest. Άρα δεν σου αρέσει αυτό το τρενάκι. Όχι, αυτό ακριβώς περίμενα να μου πεις. Τι είναι βαρετό? Ακριβώς. Γιατί έχω οδηγήσει και καλύτερο τρένο. Έχω να σου δείξω ένα καλύτερο τρενάκι από αυτό. Κάτσε να σπάσω αυτό εδώ πέρα γιατί. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχω πας να σου δείξω. Πας το βρε το τρένο. Έχω να σου δείξω ένα πολύ καλύτερο τρενάκι. Τι? Βλέπεις εδώ αυτόν τον τοίχο? Όχι, μια λάμπα βλέπω. Μια λάμπα βλέπεις? Εδώ πέρα. Α, τον τοίχο. Ναι. Ακριβώς. Για έλα από εδώ. Από εδώ, ναι. Ξέρεις τι είναι αυτό εδώ πέρα? Όχι. Το καλύτερο τρενάκι που θα έχεις δει στη ζωή σου. Έλα μαζί μου. Για κοίτα εδώ αυτό το τρενάκι πώς σου φαίνεται? Μικρό. Μικρό? Μα πώς είναι μικρό αυτό? Αυτό είναι τεράστιο. Εντάξει, έχω δει και τρένο του 1 εκατομμυρίου. Τρένο του 1 εκατομμυρίου. Α, μάλιστα. Είναι μέχρι να δεις. Είναι μέχρι να δεις. Ωραία, πότε ξεκινάει? Αυτό είναι ότι δούλευε. Ναι, είπε. Κάτι είπε για το μυστικό εισιτήριο. Αλλά λογικά βρήκαμε ποιο εισιτήριο, λέει. Καλά, εγώ ξεκινάω μόνος μου. Ει, πού πάει αυτό? Γρήγορα, το προλάβουμε. Νομίζω δεν πάει από εκεί. Όχι, έρχομαι. Γρήγορα, Σταύρο. Έρχομαι κι εγώ. Ήρθα. Σίαμαν, πού είσαι? Έλα εδώ. Γεια σου κοάλα. Φεύγει. Γρήγορα κοάλα, μέσα, θα σου εξηγήσουμε στον δρόμο. Γεια σου κοάλα. Γιατί δεν μας είπες που πήγαινες κοάλα? Το χάλασε κοάλα. Το χάλασε. Το χάλασε. Δεν χάλασε τίποτα. Δεν είναι δίκαιο, κοάλα δεν ξέρει να βγάλει. Κοάλα, γιατί δεν μας είπες που πήγαινες? Αυτή είναι η δουλειά σου. Γιατί είναι μυστικό, έτσι είπανε. Ναι, αλλά εγώ το ξέρω τώρα. Εσείς πού το ξέρατε? Κατά τύχη το βρήκαμε, ναι, και ήρθαμε πάρα πολύ γρήγορα, είναι αλήθεια. Όχι, ότι... Ναι. Μήπως με παρακολουθείτε? Όχι, εγώ να σε παρακολουθώ, δεν θα το έκανα ποτέ αυτό. Όχι, έτσι, δεν είναι ο Σίαμαν. Παιδιά!
Σε κοριτσάκι τσιρίζει εγώ, αλλά. Η αλήθεια είναι ότι ήταν λίγο πολύ ψηλό αυτό. Αλλά. Ω, πάει κάτω. Πού πάει. Τελείωσε. Ω, δεν τελείωσε. Πού είμαστε. Όχι. Παιδιά, βοήθεια. Τι βοήθεια, μπρε. Πάει χαλαρά, πάει χαλαρά. Είναι για να πάρουμε μια ανάσα, έτσι δεν είναι. Ω, συνεχίζει. Μα πόσο μακριά πάει αυτό το τρενάκι. Είναι τεράστιο. Είναι πίσω εμένα, χαλασμένο μου δώσανε. Πάλι καλά. Παραλίγο να γυρίσω πίσω. Αφού είναι αυτόματο, βρε. Δεν θέλει οδήγηση. Απλά πάει μόνο του. Νομίζω. Γιατί είπε πριν ότι δεν ξέρω οδικά. Γιατί δεν ξέρει. Νομίζω αυτό το τρενάκι εσύ άμα είναι πολύ καλύτερο από το άλλο, έτσι δεν είναι. Εντάξει, έχω οδηγήσει και καλύτερα, το έχω ξαναπεί. Έχει οδηγήσει και καλύτερα. Τέλειο είναι. Μάλιστα. Ο χάλασε εμένα. Χαλασμένο μου δώσανε. Καλά. Νομίζω είναι για να πάρουμε ανάσα. Και πάει πάλι κάτω. Γιατί μας το κάνει τώρα αυτό, μας πηγαίνει αργά στην αρχή και μετά μας πηγαίνει πάλι γρήγορα. Εγώ ξενέρωσα, να ξέρεις, θα κάνω παράπονα. Γιατί? Ήτανε τέλειο. Ήτανε χάλια. Τι, γιατί ρε Σιάμαν. Γιατί σταμάταγε. Αυτό ήταν μάλλον για να γίνει τάγχος. Τώρα τι θέλετε να κάνουμε. Θέλουμε να κάνουμε. Να παίξουμε κρυφτό. Κρυφτό, ναι. Γιατί? Εγώ δεν φυλάω. Εγώ λέω να ρίξουμε αριθμάκια. Γυρνάει εγώ κόλλα. Εγώ γύρνα κόλλα. Θα ρίξουμε αριθμάκια. Γυρνάω. Ωραία, λοιπόν. Κάνουμε το γνωστό κόλπο. Είσαι το 1, είσαι το 2, είσαι το 3. Κακό αυτό. Το 3. Κοίτα να δει. Κόλλα είσαι. Κόλλα. Και το ξέρα. Είναι άτυχο. Εγώ να ξέρει. Δεν τα μαρτυράω, αλλά Σταύρος έβγαλε 3 φορές εσένα. Όχι δε, εγώ δηλαδή, το έκανα αυτό το... Δεν δηλαδή... καταλαβαίνω, εντάξει. Λοιπόν, ξεκινάω. Ένα, δύο, τρία. Πάμε Σιάμαν. Άλα βρε, αφού είχα έτοιμη με τη φάρσα, γιατί δεν μ' άφησες και τον έβαλες να μετράει. Μέχρι το 4 ξέρει. Μέχρι το 4 ξέρει. Φύγε γρήγορα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να. Έρχομαι κι εγώ σιάμα. Πρόσεχε, βρε, θα πέσει πάνω μου. Ωραία, λοιπόν. Πάλι καλά που δεν. Σιγά, χαλαρό ήταν αυτό. Ναι, αυτό ήταν χαλαρό. Αλλά. Εντάξει, αφού δεν ευχαριστιέσαι με τίποτα, πιστεύω το επόμενο πράγμα που θα σου δείξω θα σου αρέσει πολύ περισσότερο. Άντε κάτι ενδιαφέρον, μέχρι στιγμής είναι όλα βαρετά. Έλα από εδώ, Σιάμαν, έλα από εδώ. Από εδώ, πάμε. Ορίστε. Είναι εδώ. Τι είναι εδώ. Φαίνεται και αυτό σαν άδειο δωμάτιο. Αλλά θα πάρεις από εδώ και θα το βρεις. Ναι, θα έρθουμε από εδώ και θα το δούμε. Καλά. Αμάξι! Ναι, Σιάμαν. Αλλά προσεκτικά, δες εδώ, δες από το παράθυρο. Τι από το παράθυρο. Έφυγα. Πάρα την πάρω. Αυτό όμως είναι το τρίκ. Να στείλω από τον κύρι! Γεια σου, Σιάμα. Πώς γίνει. Μα εγώ ήρθα από την ήρθα από την πόρτα και βρε. Τι έγινε, Σταύρο. Κάτσε να θα βγει να στα πω λίγο. Για έλα. Κάτσε λίγο. Όπως σου παίρνει πολύ ώρα να έρθεις. Έλα εδώ. Μα. Είδες. Τι είδα. Μα ήμουν εκεί. Θα τρελαθώ. Δεν είναι τόσο κοντά. Τι. Μα φαίνεται ότι είναι εδώ μπροστά. Ακριβώς. Και όταν πας να την πάρεις, τι γίνεται. Πηγαίνω αλλού για αλλού. Και ξαναπήγαινε. Αμάξι. Εδώ. Είναι πάλι στο διάδρομο. Γεια σου, Αμάν. Νομίζω ότι είμαι ο πιο γρήγορος άνθρωπος που υπάρχει. Δεν νομίζω να είσαι ο πιο γρήγορος άνθρωπος. Απλά έχω κάνει ένα κόλπο. Βλέπεις, Αμάν, θα μπορούσες να πας τριγύρω. Δεν υπάρχει τίποτα εδώ. Πού είμαι πάλι. Σταύρο, με κορυδεύεις. Αφού δεν υπάρχει τίποτα εδώ. Τώρα όμως. Τι. Καλά, έλα μαζί μου. Στην πόρτα. Οπ. Τι θα με βάλεις φυλακή. Δεν θα σε βάλω φυλακή, θα σου δείξω ένα πολύ cool πράγμα. Το φοβάμαι λίγο, είναι η αλήθεια. Όταν πατήσω αυτό εδώ το lever. Δεν είναι μια μαύρη τρύπα. Όχι εδώ, αυτό είναι χαλασμένο, δεν το έχω φτιάξει ακόμα. Θα σου ανοίξω αυτό εδώ πέρα, θα σε αρέσει πάρα πολύ, πίστεψέ με. Κάνεις μαγικά, βρε Σταύρε, σιγά βρε Χάρι Πότερ εσύ. Όχι, καλέ εγώ μαγικά. Λοιπόν, μόλις ανοίξω αυτό εδώ πέρα, θα εξαφανιστούν αυτά εδώ τα bars. Και... Οπ! Εδώ είμαστε. Λοιπόν, Σιάμαν, θέλω ψυχραιμία. Θα σου δείξω αυτή την μυστική τρύπα. Ωραία, είσαι έτοιμος. Πηδήξω δηλαδή. Μην πηδήξεις ακόμα. Λοιπόν, θέλω να μου πεις αν είσαι έτοιμος. Βασικά, πόσο καλά το έχεις με τα ύψη.
Αρκετά καλά μπορώ. Έχω κάνει και ελεύθερη πτώση. Έχω πετύξει πολύ εξύπτωτο. Έχω αεροπλάνο που ρανεξίστη από το σπίτι μου στην πισίνα μου. Ωραία. Λοιπόν, ετοιμάσου. Λοιπόν, see ya, man. Ναι. Πίδα. Πού εδώ μέσα. Ναι, ναι. Καλά. Σταύρο, Σταύρο, Σταύρο. Αυτό δεν είναι ύψος. Αυτό δεν είναι ύψος. Σε βλέπω, σε βλέπω, σε βλέπω. Και εγώ σε βλέπω. Σε βλέπω εκεί, σε βλέπω εκεί. Σε βλέπω, η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν. Δεν θυμάμαι ακριβώς πώς πρέπει να σταματήσει. Να το σταματήσει εγώ μια και καλή. Σταμάτησε το. Άμα πατήσω αυτό πάλι. Σταύρο, θα ρίξω την μπαζούκα. Όχι. Θα ξαναπατήσω. Όχι, θα ξαναπατήσω. Όπου να είναι, θα βγει. Ωραία, λοιπόν. Σίαμαν, θα σε πιάσω. Λοιπόν, προσπάθησε να πέσεις πάνω μου. Ωραία, πιάσε το χέρι μου. Έλα. Το πιάσα. Σίαμαν, όχι. Όχι, Σίαμαν, όχι. Αυτό δεν είναι ωραίο, δεν είναι ωραίο. Πέφτω για πάντα. Αυτό δεν είναι ωραίο. Σίαμαν. Τουαλέτα, καλή συνέχεια. Όχι, Σίαμαν, όχι. Σίαμαν. Δεν θα με ξαναβάλεις εμένα στο ίδιο μου το... την ίδια μου την παγίδα. Εγώ σε έβαλα, μόνος σου έπεσες. Εγώ πήγα να βάλω το χέρι μου για να σε βγάλω από εκεί μέσα. Από σε έπεσες, τσοπ, εγώ βγήκα. Καλά. Αφού ξέρεις ότι είμαι ο πιο πονηρούλης. Ισχύει ότι είσαι ο πιο πονηρούλης. Έχω ένα πλάνο. Δεν περίμενα αυτό το... αυτή η παγίδα να με ζάλιζε τόσο, αλλά τέλος πάντων. Έχω κι άλλα σχέδια. Λοιπόν, εδώ πέρα πριν είδα ότι είναι τα δωμάτια από όλους. Ακριβώς. Πάμε σε σένα. Αφού είμαι εδώ. Ναι, ισχύει. Ο Πάνες είναι διακοπές. Ο Πάνες ελπίζω να μην περάσει πολύ δύσκολα, γιατί εμένα θα κράζει μετά. Πάρα το πω με τον τζετ, μην αρχώνεσαι. Και εδώ δεν έχω άλλα. Στον Κοάλα πήγαμε. Ξέρεις όμως που δεν έχουμε πάει. Στο Νίτζα. Ακριβώς. Πάμε στο Νίτζα. Πάμε στο Νίτζα. Λοιπόν. Έχεις δει καθόλου τον Νίτζα? Δεν τον έχω δει, είναι η αλήθεια. Τον Νίτζα, η αλήθεια είναι ότι δεν τον έχω δει. Αλλά πρόσεχε, προσεκτικά. Αν θυμάσαι καλά. Να μην του πεις τίποτα, γιατί αυτή η τεχνολογία είναι του Νίτζα και αν μάθει κάτι θα με σκοτώσει. Άρα εγώ να κάνω τη στρατηγική, δεν ξέρω τίποτα. Ναι. Ωραία, πάμε. Φύγαμε, το έχουμε. Εδώ προσεκτικά. Ας το πάνω μου, πάμε διακριτικά. Νίτζα! Όχι έτσι. Όχι. Καλέ. Πλάκα σε έκανα, βρε. Λοιπόν, να δούμε προσεκτικά. Πάνω. Πώς που είναι, κάτω. Κάτσε να δω. Είναι στο γραφείο. Στο γραφείο, για κάτσε. Ναι, ωραία, λοιπόν. Σχέδιο β. Πρέπει να. Από την πόρτα. Ποια πόρτα? Από κάτω. Ελεύθερη πτώση, ξέρεις να κάνεις. Πού ελεύθερη πτώση, στο ουράνιο? Μη φαντάζεις, βρε, να μας ακούσει. Αυτό δεν είναι. Θα πέσω πάνω σου. Θα χρειαστεί ένα πολύ καλό μπάνιο μετά από αυτή τη στιγμή. Μισό λεπτό, γιατί ήρθε η ώρα να λύσουμε ένα αιώνιο ερώτημα. Αιώνιο ερώτημα. Ποιος αφήνει περισσότερο την πόρτα ανοιχτή, εγώ ή ο Νίτζα? Εσύ. Άρα ήσουν εδώ. Όχι, εννοώ γιατί πάντα κατηγορείται εμένα ότι το σπίτι μου έχει ανοιχτή πόρτα. Δεν έχει υπάρξει φορά. Δεν έχει υπάρξει φορά που να έχω έρθει σπίτι σου και να μην έχει πόρτε ανοιχτέ. Κλείνω τελευταία, ξέρει. Ισχύει αυτό, έχει δίκιο ο Σταύρο. Πού είναι, πού είναι. Τώρα θα σταματήσετε να μιλάτε απ' έξω και θα μπείτε μέσα. Γεια σου, Νίτζα. Γεια σου, Νίτζα. Γαρίδα. Γεια σου, Σταύρο. Γεια σου, Σίαμαν. Δεν θέλω γαρίδε. Έχω ένα θέμα με το στομάχι μου τελευταία. Τι κάνω, πολύ σα πρίωνο. Με κοιτάγατε και τα σκαλοπάτια μου πριν. Θέλετε κάτι συγκεκριμένο? Ήρθαμε να δούμε τι κάνεις. Ναι, γιατί τελευταία δεν σε έχουμε δει πολύ και... Σε καφέ να σου τα πω. Φοβόμασταν μη χάθηκες κάπου γενικά. Α, ναι, σωστά, Σταύρο. Εσύ πώς πέρασε σήμερα γενικά, Σταύρο, όλα καλά? Εγώ, ναι, η αλήθεια είναι ότι ήμουνα... Να πω εγώ, ξέρω. Πρόσεχε τι θα πεις. Ξέρω, να το πω, να πω. Ήμουνα πέρα δόθε. Να πω. Ναι. Εσύ άμα εγώ ξέρω, αλλά για πες εσύ. Εγώ να ξέρεις, Νίτζα, δεν ξέρω τίποτα. Ίσως εγώ το ξέρω. Τι, ότι ο Σταύρος έχει κρέψει κάτι από σένα και ανοίγει όλα τα πόρτα και βγαίνουμε από ένα σημείο στο άλλο και μετά... Τι? Όχι, έκλεισε το λάπτοπ, αυτό είναι σοβαρό. Ναι, Νίτζα.
Σήμερα έχεις χρησιμοποιήσει περίπου 34 φορές το Portal Gun μου, το οποίο είναι κατά εντελώς σύμπτωση το κόκκινο κιόλας, που εντελώς τυχαία. Δεν ξέρω να το θυμάσαι, αλλά τυχαίνει το κόκκινο είναι το αγαπημένο μου. Εγώ μου είναι. Το οποίο το χρησιμοποιήσεις για να πας στη βάση του Κοάλα, στη δουλειά του Κοάλα, να πας τον πάνε στις Μπαχάμες, πάλι και αυτό που έπρεπε να το τραβήξω από εκεί πέρα. Στην Καραϊβική το... ναι. Και εσύ που ήξερες, μετράς τις φορές που χρησιμοποιούνται. Σταυρό, τεχνολογία μου είναι, να μην τα ψάχνω. Να το πω. Τι να ψάχνω αν με έχεις κάψει και τα. Αφού είναι δικό του το βρε, λες να μην ξέρει όταν χρησιμοποιείται. Όλοι οι έξυπνοι το κάνουν και εγώ στα αυτοκίνητά μου που σας δίνω έχω GPS. Έχεις GPS, όχι. Το ξέρω Ninja, ο Ninja που είπε να το βάζω. Ακριβώς, γιατί κάποιοι τα κλέβαν. Ναι. Κοίτα, Νίτσα δεν είναι αυτό που νομίζεις, δηλαδή εγώ μια πλάκα. Αυτό είναι που νομίζει. Συγγνώμη, θα δέπει. Σταυρό, αν με επηρεάζει με κάποιο χύψη τρόπο αυτό, ειλικρινά τώρα δεν θα έχεις ούτε μια μυστική βάση. Εντάξει, δεν είναι τόσο μυστική η αλήθεια, δεν το ξέρω. Αλλά και ο Μπάνης δεν ξέρει. Άρα μόνο Κοάλα δεν το ξέρει. Κοάλα! Κοάλα! Και όχι, σε σύμμα, Δεν θα πάω. Και τι τώρα, και. Εντάξει, μπορώ να σου φέρω το κόκκινο. Εγώ θα του ζητάγα λεφτά. Κοίτα, δίστα. Τι είναι στο κόκκινο. Αυτό σημαίνει ότι έχει κι άλλα εκτός από το. Νομίζω γραφτήκα μόνο. Το κόκκινο είναι το αγαπημένο μου χρώμα. Σταυρό, αν πάω τώρα και μετρήσω τα Portal Gun που έχω, θα μετρήσω και τα 7. Σωστά. Ναι, σίγουρα. 100%. Γιατί εγώ αν βγω από εδώ μέσα και μετρήσω λιγότερο από 7. Κάνοντας ένα κλειδί, χαχα, έξυπνο. Όχι, να πεις τη λέξη κλειδί, είπα. Αλλά ευχαριστώ. Δεν χρειάζεται τώρα να μετρήσεις, καλέ, αφού σου λέω, εγώ μέσα είναι όλα. Δεν χρειάζεται να μετρήσεις. Αυτό δεν ήταν κάτω πριν λίγο. Όλα εδώ, έλα να ρισκάσω. Όχι, το λισοπρίνο, όχι, το λισοπρίνο, όχι, το λισοπρίνο, συνήθως δεν χρειάζεται. Πού είναι τα Portal Gun μου. Τα πια έχεις. Τα Portal Gun. Τα είναι. Πάρε το στο κλάδι. Θα πάρω φύγω. Πάρε φύγω. Έχει τα βρωμικά. Σιάμα με έχει κάψει. Πού είναι. Δεν είναι εδώ.